Θεοφιλέστατε, Άγιοι Πατέρες, αδελφοί μου αγαπητοί, και πάλι στην φιλόξενη πνευματικά αυτή αίθουσα ή μάλλον στον ιερό αυτό ναό του Ιερού Χρυσοστόμου, όπως κάθε χρόνο καταρχόμεθα έργου πνευματικού και Αγίου. Βεβαίως, την προηγουμένη Κυριακή που ανεγνώστη στους ιερούς ναούς η Ευαγγελική περικοπή του Καλού Σποραίος, όλοι συνειδητοποιήσαμε για μια ακόμα φορά το χρέος μας απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Αφενός μεν, εμείς οι ποιμένες και διδάσκαλοι του Ιερού Ευαγγελίου, οι οποίοι έχουμε επομιστεί αυτό το σταυρό και αυτό το φορτίο, αυτή την διακονία, να μεταφέρουμε τον Λόγον του Θεού, των τομότερων υπερπάσαν μάχεραν, προς πάσαν κατεύθυνσιν, ώστε ο κόσμος μέσα από όχι μόνο την ακοή αλλά και την εφαρμογή του Λόγου του Θεού στις καρδιές και στη ζωή τους να οδηγηθούν εις την θεογνωσία και όπως κατά την προσφυλήν εις όλους φράσιν λέγομεν εν τη Εκκλησία εις νομάς σωτηρίους. Όλοι μας ενθυμούμεθα τις κατηγορίες εκείνες μέσα από τις οποίες ο Κύριος μας, αφού μιλήσει για τον τρόπον της σποράς και την καρποφορία και την γην κλπ, μέσα από τις κατηγορίες αυτές που τρόπον τεινά μπορούμε να χωρίσουμε τους ανθρώπους, εμβαθύνομαι στην όλη ουσία και υπόθεση αυτής της πνευματικής διδαχής και καρποφορίας και προσπαθούμε να δούμε σε ποια κατηγορία μπορούμε να κατατάξουμε τον εαυτό μας. Δεν ξέρω, αλλά πολλάκις προσωπικά ελέγχομαι εσωτερικά, διότι κάπου θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα την πνευματική μας εργασία και εμείς, χωρίς να αφήνουμε κανένα περιθώριο και καμία δυνατότητα ανεκμετάλλευτη, αλλά και χωρίς να αφήνουμε κανένα παραθυράκι για να εισέρχεται ο πειρασμός και να κάνει την δική του εργασία που είναι ευλαπτική και διημάς και για τους άλλους. Αλλά όμως και από την πλευρά του ποιμνίου των ακροατών του Λόγου του Θεού αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα, όχι τόσο ως προς την δυνατότητα αλλά και την διάθεση να ακούσουν τον Λόγο του Θεού, αλλά ως προς την διάθεση, και δεν λέγω εδώ την δυνατότητα, διότι η δυνατότητα υπάρχει, αλλά ως προς την διάθεση να εφαρμόσουμε τον Λόγον του Θεού. Θυμίζει η υπόθεση σε αυτή, για να μην πω τα τετριμένα και γνωστά περί του σπόρου που έπεσε εις την γην την αγαθήν η καλυτέρα μερίς και νωρίτερα, όπως λέγει ο Κύριος μας εις την περικοπήν τα υπόλοιπα. Θυμίζει το περιστατικό με τον Ιησού Χριστό και τον νέο, τον διάλογο εκείνο που έγινε μεταξύ τους όταν ο νεαρός, όντας πλούσιος, επλησίασε τον Ιησού Χριστό και του είπε «Κύριε, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνιο βασιλεία του Θεού?» Και ο Κύριος του απαντά «Εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις?» «Τι γράφει ο νόμος, τι διαβάζεις εις τις εντολές του Κυρίου?» Και ο νεαρός απαντά «Κύριε, πάντα ταύτα εφύλαξα μην εκ νεότητός μου. Εφύλαξα και το να μην λέω ψέματα, να μην μιχεύω, να μην κλέβω, να μην συκοφαντώ, να μην επιθυμώ όσα το πλησίον μου εστί και ούτω καθεξής». Τότε λέγει ο Κύριος «Ένα σου λείπει». Ποιο λέγει αυτός? «Είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδος πτωχής». Και τότε εκείνος αντελήφθη ότι το πολύ δύσκολο κανείς να εφαρμόσει το Λόγο του Θεού όταν έχει ταυτιστεί με ένα κατεστημένο που τον κρατάει κολλημένο εις τα γήινα πράγματα. Δεν υπάρχει λοιπόν πολλάκις η διάθεσης για αυτόν τον πνευματικόν αγώνα. Λένε πολλοί άνθρωποι «Μα τι κάνετε εσείς?»
για αυτό το πράγμα, για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια και να οδηγηθεί στην σωτηρία. Προχθές με επισκέφτη στο γραφείο μου ένας νέος άνθρωπος γύρω στα 35 του χρόνια και μου έλεγε αυτό το παραμύθι, θα έλεγα. «Μα τι κάνει η Εκκλησία, πρέπει να μας πείτε». Λέμε, λέγω, τα λέμε. «Εσείς τα ακούτε?» «Πώς», λέει, «τα ακούμε». «Πού τα ακούτε», λέγω, «πας εσείς στην Εκκλησία?» Μου είπε κάποια πράγματα. Έλεγα και επάνω στην συζήτηση που κάναμε εις το εντευκτήριον προηγουμένως, εις το αρχονταρίκι όπως το λέγουμε και είναι τόσο ωραίο επάνω, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν διάθεση για αυτή την πνευματική εργασία. Έφτασε λοιπόν η κουβέντα εκτός από τα πνευματικά για να δείτε ότι οι άνθρωποι θέλουν να βρουν δικαιολογία προκειμένου να καλυφθούν ως προς αυτήν την εντός εισαγωγικών άγνοια. Λέγω, εκτός από τα εκκλησιαστικά πράγματα, εσύ γνωρίζεις εδώ τα της πόλεως των πατρών? Μου λέγει, όλα τα ξέρω. Ξέρεις τι ήταν ο παλαιόν πατρών Γερμανός? Μου λέγει, ήταν ένας, λέει, αρχιμανδρίτης. Λέω, στο περίπου. Και τι έκανε αυτός ο αρχιμανδρίτης? Μου λέει, δεν ξέρω. Εκεί, λέω, στα ψηλά αλόνια που πας και πίνεις καφέ, έχεις δει ένα μεγάλο αντριάντα? Ναι, λέει. Αυτός είναι του παλαιών πατρών Γερμανού. Μου λέει, δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Λέω, την σημαία, το λάβαρο της Επαναστάσεως, ποιος το σήκωσε? Μου λέει, στο σχολείο μας μάθαιναν ο Καρατζάς. Όντως ο Καρατζάς ήταν ένας αγωνιστής. Ξέρετε εσείς οι πατρινοί την ιστορία του Καρατζά. Αλλά ο παλαιόν πατρών Γερμανός δεν υπήρχε πουθενά? Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα εσκεμμένο. Το είπα αυτό ως παράδειγμα για να αντιληφθείτε ότι πλέον υπάρχει μια κατάσταση ηθελημένη ώστε οι άνθρωποι να αγνοούν το θέλημα του Θεού αλλά και την αλήθεια γενικότερα σε ό,τι αφορά στον χώρο το δικό μας. Σήμερα έχουμε την εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Είπα μερικά πράγματα το πρωί στην Ευαγγελίστρια και έκαναν εντύπωση και μου τηλεφώνησαν και κάποιοι άνθρωποι που με ήκουσαν, διότι μετέδιδε ο τηλεοπτικός σταθμός από τον Άγιον Ανδρέα σήμερα και ακούεται εκεί επίσης ωραιότατο, από εκεί ωραιότατον κήρυγμα, αλλά κάποιοι που ήταν στην εκκλησία μετά με πήραν στο τηλέφωνο και μου είπαν ότι αυτά τα σημεία που έθιξε η ελοχιστότητά μου στο κήρυγμα, τους έκαναν εντύπωση. Ήθελα λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα λίγο, έχω μαζί μου το κείμενο το οποίο ανεγνώστη σήμερα στις εκκλησίες, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο μας μεταφέρει σε αυτά τα θέματα που έχουν άμεσον σχέση με αυτά που είπα προηγουμένως. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν εκ των 70 μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου. Εκτός από τους 12 δηλαδή μαθητάς και Αποστόλους, έχουμε τους 70. Βέβαια αυτά είναι ψηλά γράμματα, τώρα ρωτάς τα παιδιά στο σχολείο, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, τι ήταν οι 70 μαθητές του Κυρίου, δεν ξέρουν. Αν ρωτήσεις και για τη μετάφραση την λεγόμενη των 70, τίποτα δεν ξέρουν. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα είναι ένα άλλο ζήτημα. Κάνω μία παρένθεση και θα επανέλθω εις αυτό που θα σας πω, που θέλω να σας πω, γιατί αυτό που θα πω είναι πολύ σημαντικό. Ένας θεολόγος, πολύ καλός θεολόγος εδώ στην πόλη μας, μου φέρνει προχθές ένα βιβλίο της ιστορίας, της τρίτης του Γενικού Λυκείου. Και μου λέγει, σας φέρνω αυτό το βιβλίο και την εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας, που υπεγράφει από τον προηγούμενο υπουργό, υφυπουργό, τις 15 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, το 2015, για την ύλη που θα διδαχθεί τώρα. Θα σας πω, λέει, και για τα θρησκευτικά, περιμένω να μου φέρει και για τα θρησκευτικά. Κοιτάξτε, λέει εδώ,
Ποιες είναι οι σελίδες για την ελληνική επανάσταση. Πώς είναι γραμμένο, όπως και αν είναι γραμμένο το βιβλίο, δεν θα το κρίνω αυτό, είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα, πώς γράφονται τα βιβλία και τι μηνύματα θέλουν να περάσουν. Λέει, προήμιον, έχει καμιά δεκαπενταριά σελίδες το βιβλίο για την ελληνική επανάσταση. Προήμιον. Εκεί στο προήμιον, λοιπόν, αναφέρει, η ελληνική επανάσταση ήταν ένα κίνημα το οποίο είχε σαν σκοπό την απελευθέρωση των Ελλήνων και ήταν επηρεασμένο από τη Δύση, από τον διαφωτισμό, από την γαλλική επανάσταση κλπ. Από κάτω έχει η απαρχή της επαναστάσεως. Λέει κάποια πράγματα για τον Αλέξανδρον Υψηλάντη, για τον Ιερό Λόχο. Η εξέλιξη της επαναστάσεως φτάνει στον Κολοκοτρώνη, στον Αθανάσιο Διάκο, στον Πατροκοσμάτων Ετωλό, τα αποτελέσματα της επαναστάσεως κλπ. Λέγει, από αυτά θα διδαχθούν οι πρώτοι ενώτης, που αναφέρεται σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Η εισαγωγή δηλαδή, που λέει ότι η ελληνική επανάσταση ήταν ένα κίνημα επηρεασμένο από τη Δύση κλπ. Εκτός λοιπόν διδακτέας ύλης. Όλα τα από κάτω. Γιατί? Γιατί μέσα εκεί υπάρχουν, όπως είναι γραμμένες, πάντως υπάρχουν κάποιες αλήθειες. Τι θα πούνε, δεν υπήρχε ο Κολοκοτρώνης. Δεν αγωνίστηκε ο Αθανάσιος Διάκος, δεν τον σουβλήσανε. Δεν εκκρεμάστηκε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Δεν αγωνίστηκε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Ξέρετε, η μεγαλύτερη προσφορά του παλαιόν πατρόν Γερμανού, έτσι είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα θυμόμαστε. Κοντά στα άλλα, ήταν ο αγώνας του να μην είμαστε σήμερα Ουνίτες. Διότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός εστάλει στη Ρώμη για να κάνει συζητήσεις με τον Πάπα πώς θα βοηθήσει η Δύση και η Παπική Εκκλησία τον αγώνα για να πάνε καλά τα πράγματα στην Ελληνική Επανάσταση. Ο Γερμανός όμως ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος και δεν ήθελε με τίποτε να συναντήσει τον Πάπα. Δεν ήθελε ποτέ να κάνει αυτές τις κουβέντες. 2 χρόνια ή έκαμε τον άρρωστο ή πήγαινε να βρει τον Πάπα όταν έλειπε ο Πάπας. Αυτό αποσιωπάται. Δεν το ξέρουν οι πολλοί. 2 χρόνια έλειπε στο εξωτερικό, στην Ιταλία, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Επανήλθε και εδώ στην Πάτρα του κάνανε υποδοχή ήρωος. Όχι για κανένα άλλο λόγο, πρώτον γιατί τους έλειψε βεβαίως ο αρχιερέας τους, αλλά κυρίως γι' αυτό του τον άθλο που δεν ηθέλησε και κατάφερε να μην συναντήσει τον Πάπα για να κάνει αυτές τις κουβέντες που του είχε ανατεθεί από τους εντάφθα, τους δικούς μας τους Έλληνες, σε μια προσπάθεια για να βοηθηθεί η Ελλάδα. Ποια προσπάθεια να βοηθηθεί η Ελλάδα. Να λοιπόν, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αγνοούνται. Σήμερα θα ήμασταν, αν δεν υπήρχαν αυτοί, για να αγωνιστούν για την πίστη και για τα ζώπηρα του γένους, εμείς θα ήμασταν Ουνίτες. Θα είχαν γίνει όλες αυτές οι ψευτοενώσεις κλπ. Με πιο πρόσχημα της απελευθερώσεως υποτίθεται της Ελλάδος. Και προχωρώ σε αυτά τα οποία θέλω κατ' ουσίαν να είπω σήμερα. Εκτός από τους 12, επαναλαμβάνω, Αποστόλους, είχε τους 70 ο Κύριος, ένας εκ των οποίων είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που έγραψε το Ευαγγέλιο εις την Ελληνική. Λέει η παράδοση ότι κάπου εις την Αχαΐα εγγράφει το Ιερόν Ευαγγέλιο, αλλά η Αχαΐα τότε ήταν μια ευρεία περιοχή. Εμάς θα ήταν ευλογία όντως να έχει γραφεί το Ευαγγέλιο από τον Ιερότα των Ευαγγελιστήν κάπου κοντά μας. Έγραψε τις πράξεις των Αποστόλων και αυτές εις την Ελληνική, αλλά ασχολήθηκε και με την αγιογραφία. Ιστόρισε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ο Ευαγγελιστής ο οποίος περισσότερον αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας και παίρνουμε κάποιες πληροφορίες
περί της Θεομήτωρος από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Γράφει λοιπόν στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστής Λουκάς ένα περιστατικό, μια συζήτηση που έγινε ανάμεσα στο Χριστό και στους Εβδομήκοντα ή μάλλον την εντολή που έδωσε ο Χριστός εις τους Εβδομήκοντα και όπως έλεγα και το πρωί αυτή η σχέση πλέον των διδασκάλων του Ιερού Ευαγγελίου όπως την παρουσίασε ο Χριστός και όπως την ανέδειξε τότε ο Κύριος είναι μια σχέση που εικονίζει και την σημερινή πραγματικότητα. Διαβάζουμε λοιπόν «Μετά δε ταύτα ανέδειξεν ο Κύριος και εταίρους Εβδομήκοντα και απέστειλεν αυτούς ανά δύο προπροσώπου αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον ου ήμελεν αυτός έρχεστε. Έλεγε γάρ προς αυτούς, ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη. Είπε στους Αγίους Εβδομήκοντα Αποστόλους, τους οποίους απέστειλε στις πόλεις που εκείνος θα πήγαινε. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη, υπάγεται για να καλλιεργήσετε την γην και να εργαστείτε εις τον αγρόν του Κυρίου. Αυτό ισχύει και σήμερα. Ο θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο πρώτος, ο πατήρ Νικόλαος ήταν χειροτονία του, μάλλον με εντολή του χειροτονηθήκατε και οι άλλοι πατέρες τον γνωρίζαν, οι παλαιότεροι, έλεγε ότι έχουμε τρεις ταχύτητες εργατών του Ευαγγελίου. Έχουμε, λέει, αυτούς που εργάζονται με μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη δύναμη και τους χαίρεσε. Και μιλούσε βέβαια και για τους στενούς συνεργάτες του και για τους ιερείς κλπ. Αυτή, λέει, είναι τα όργανα του Θεού και είναι το βόλι εναντίον του διαβόλου. Έχουμε, λέει, μια άλλη κατηγορία των εργατών του Ευαγγελίου, οι οποίοι απλώς κάνουν τη δουλειά τους. Και τους πρόχνεις να πηγαίνουν και δεν πάνε. Και έχουμε και μια άλλη κατηγορία που δεν θέλουν να κάνουν ούτε τη δουλειά τους. Πολλές φορές βρισκόμαστε και εμείς μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Αλλά οι εργάτες του Ευαγγελίου είναι παιδιά μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Είναι παιδιά δικά μας, όλης της κοινωνίας από την οποία προέρχονται και στην οποία ζουν. Πρέπει λοιπόν να βρούμε εργάτες μεγάλης ταχύτητος. Ποιος θα μας τους δώσει? Η οικογένεια, η κοινωνία. Πάω σε ένα χωριό προλίγου καιρού. Μήνες πάνε αρκετοί. Δεν έχει παπά το χωριό εκείνο. Μόνιμο παπά. Πηγαίνει βέβαια, ιερεύς εξυπηρετεί. Έρχεται ένας γέρος με ένα μπαστούνι την ώρα που μιλούσα, κάθεται μπροστά μου, «Δέσποτα, θέλω με παπά». Λέω, ευχαρίστως να σας στείλω με παπά, εφόσον βρεθεί κάποιος ο οποίος θα θελήσει να γίνει ιερεύς, λαμβανωμένου βεβαίως υπόψη ότι τώρα μπορούμε να χειροτονήσουμε, δεν μπορούμε να διορίσουμε. Μου λέει, δεν ξέρουμε, εμείς θέλουμε να μας στείλεις παπά. Λέω, έχετε κανένα παιδί εδώ για να το χειροτονήσω, καλό παιδί? Εμείς, λέει, δεν έχουμε παιδιά, είμαστε μόνο γέροι εδώ. Να, λέω, ένα το κρατούμενο. Για να βρούμε εργάτες πρέπει να τρέξουμε δεν ξέρω πού. Τα χωριά διελήθησαν, δεν υπάρχει τίποτα. Και στην πόλη οι άνθρωποι αγρίεψαν. Και αν βρεθεί κάποιος στο χωριό, λέει, δεν πάω εγώ. Γιατί? Κανένας δεν θέλει το παιδί του να το στείλει στο χωριό. Παντρεύεις την κόρη σου να πάει στο χωριό? Δεν πάει. Και αυτή που είναι στο χωριό να παντρευτεί, λέει, θέλω να πάω Πάτρα. Στο χωριό θα μένω. Και αν είναι και κανένα παιδί στο χωριό που θέλει να γίνει κληρικός, α, λέει, θα σε παντρευτώ. Άσε που λένε οι περισσότερες, και σε μένα το έχει πει, λέει, καλό παιδί είναι, θα τον παντρευτώ αν δεν γίνει παπάς. Αλλά και να γίνει παπάς,
Θα φύγουμε, λέει, από το χωριό, παραδείγματος χάρη, λέω, ένα χωριό από τη Χαλανδρίτσα. Έχουμε ιερείς εκεί, το είπα τυχαία. Θέλουμε Πάτρα. Μα στην Πάτρα έχουμε ιερείς στις εκκλησίες. Να τους σκοτώσουμε, πώς θα γίνει? Βλέπετε λοιπόν τις δυσκολίες για να βρούμε εργάτας ιεραποστόλους του Ιερού Ευαγγελίου. Και με τα χαράς πολλής, και το λέω με τα καυχήσεως εν Κυρίω, ότι οι ιερείς μας από εδώ την πόλη των Πατρών, στην Παντάνασα λόγου χάριν, 5 ήταν ιερείς, 2 έχουν μείνει. Από τον Άγιον Ανδρέα έχουν αναλάβει 5-6 χωριά και πάνε εκ περιτροπής για να καλύψουμε τα κενά. Και από άλλες εκκλησίες, από όλες τις άλλες εκκλησίες, όπου τους πεις, θα πάνε. Με πολύ μεγάλη διάθεση και καλή καρδιά. Να λοιπόν οι δυσκολίες για να βρούμε εργάτες του αμπελώνος του Κυρίου. Προχωρεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Δεήθητε ούν του Κυρίου, όπως εκβάλλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. Έκανα κάποιες διαπιστώσεις τώρα εγώ και δίδει μίαν λύση εδώ ο Κύριος μας, όπως την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, να παρακαλέσετε το Θεό για να δώσει εργάτας του Ευαγγελίου. Αλήθεια, έχουμε κάνει θέμα προσευχής αυτό το ζήτημα ή δεν μας απασχολεί καθόλου? Πολλές φορές διερωτώμε. Οι άνθρωποι θέλουν παπά μόνο το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Τις άλλες μέρες δεν θέλουν ιερέα. Ή τον Θεό τον θυμόμαστε όταν έχουμε μια δυσκολία και τις άλλες μέρες δεν τον έχουμε ανάγκη και δεν σηκώνουμε το χέρι μας να κάνουμε το σταυρό μας? Θα παρακαλούσα λοιπόν μαζί με τον Κύριό μας, μεταφέροντας τον λόγο του όπως τον διασώζει ο ιερότατος Ευαγγελιστής Λουκάς, «Δεήθητε του Κυρίου όπως εκβάλλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού». Και αν μπορείτε και να επηρεάσετε είτε τα παιδιά τα δικά σας, είτε κάποια άλλα παιδιά, είναι πολύ ωραίο το έργο εφόσον μπορούν και δύνανται και έχουν καθαρότητα βίου και πίστεως να ιερατεύσουν, ώστε να οδηγήσουν και τους άλλους εις την σωτηρία. Και συνεχίζει. Υπάγεται, εγώ αποστέλω ημάς ο σάρνας εν μέσω λύκων. Μια άλλη δυσκολία και τότε και σήμερα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι το έργο του εργάτου του Ευαγγελίου, είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός. Ξέρετε πόσα είναι τα ζυζάνια τα οποία θα πρέπει να εκβάλει? Σας στέλνω πρόβατα, λέει, είσαστε άκακοι και πάτε ανάμεσα σε λύκους. Πώς λοιπόν θα ανταγωνιστεί, πώς θα αγωνιστεί ο ποιμένας απέναντι στους λύκους? Με τη δύναμη του Θεού, μου λέγει ένας κληρικός μας πριν από λίγο καιρό. Σεβασμιότατε, σε εκείνη την ενορία που με στείλατε δεν περνώ καλά, και έχει δίκιο. Ξέρετε πόσοι ιερείς μας ταλαιπωρούνται εξαιτίας κάποιων θεμάτων και προβλημάτων. Λέω, τι θέλεις, πάρε με από εκείνη την ενορία να με πας σε μια άλλη, σε όποια θέλετε. Θέλετε στο μικρότερο χωριό, δεν έχω αντίρρηση, αρκεί να μην είμαι σε αυτή την ενορία, γιατί με στενοχωρούν. Του λέγω, γι' αυτό σε έστειλα εκεί. Δεν είσαι καλό παιδί? Πόσο μπορώ. Εγώ λέω, πιστεύω ότι είσαι καλό παιδί, καλός κληρικός και καλός εργάτης του Ευαγγελίου. Αν ήτανε άγγελοι, δεν θα σε έστελνα εκεί πέρα. Θα σε έστελνα σε μια άλλη περίπτωση που θα ήταν επίσης άνθρωποι που θα έχριζαν αυτής της δικής σου παρουσίας και της εργασίας σου. Παιδί μου, λέγω, ο Θεός μας έστειλε μέσα στη γη, επάνω στη γη και μέσα στην κοινωνία, για να ποιμάνουμε τον λαό μας σε δύσκολες εποχές. Και οι Απόστολοι ποίμαναν λαό και δίδαξαν
μέσα σε δύσκολες εποχές και αξιώθηκαν μαρτυρικού θανάτου. Και αφού μιλήσαμε πολύ, τότε κατάλαβε και μου λέει «Συγγνώμη, θα σας παρακαλέσω να το ξεχάσετε, γιατί όντως ο ιερεύς, ο εργάτης του Ευαγγελίου, καταξιώνεται μέσα από τις δυσκολίες». «Μη βαστάζετε», λέει, «βαλάντιον, μη πήραν μηδέ υποδήματα και μηδένα κατά την οδόν ασπάσιστε. Μη βαστάσετε βαλάντιον, πορτοφόλι δηλαδή, και μη βαστάσετε πύρα, το σακούλι, να βάλετε πράγματα. Πώς θα πάμε, Κύριε? Είναι δυνατόν χωρίς εφόδια, θα του πούν εις άλλην περίπτωση? Εσείς», λέει, «πηγαίνετε». Και όταν γύρισαν, τους λέγει, «Μη την οσυστερήσατε, σας έλειψε τίποτα? Ιδέ είπον, ουδενός. Δε μας έλειψε, Κύριε, τίποτε». Γιατί δεν τους έλειψε τίποτε, εξηγεί παρακάτω ο ιερός Ευαγγελιστής, πάλι διασώζοντας τα λόγια του Κυρίου. «Γιατί επήγαν σε τόπους και σε σπίτια που τους εδέχθησαν με πολλήν αγάπη». Και κάνει μία αντιδιαστολή τώρα ο Κύριος και λέγει, δεν το διαβάζω το κείμενο για να μην σας κουράσω, «εάν θα πάτε σε σπίτι που δεν θα σας δεχθούν και τους πείτε ειρήνη το οίκο τούτο, η ευχή σας δεν θα πιάσει για αυτούς, αλλά θα επιστρέψει σε εσάς. Θα είναι δηλαδή άκαρπη για αυτούς, αλλά δεν χάνεται η ευλογία. Θα γυρίσει σε εσάς. Εφημάς επανακάμψει εν αυτή δε τη οικία. Να μην καθίσετε», λέγει, «ούτε να φάτε, ούτε να πιείτε. Στην άλλη όμως οικία και στην πόλη, όπου σας δέχονται, εστίετε τα παρατηθέμενα ημίν και θεραπεύετε τους ασθενείς και λέγεται αυτής, ίγκυ και εφημάς η Βασιλεία του Θεού». Εκεί που σας αγαπάνε και σας δέχονται, να κάθεστε, και όταν σας φιλέψουνε να φάτε, και όταν σας κεράσουνε να καθίσετε στο τραπέζι τους. Σε εκείνους που δεν σας δέχονται, οι σύνδαν πόλην εισέρχεστε και μη δέχονται ημάς, εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής, είπατε». Εκεί που δεν θα σας δέχονται, κοιτάξτε εδώ, το έλεγα και το πρωί στο κήρυγμα, δεν θα πείτε απλώς φεύγομαι, θα πάτε στην πλατεία, λέει. Θα πάτε σε ένα ανοιχτό μέρος και θα φωνάξετε «των κονιορτών των κολληθέντα ημίν, από τις πόλεως ημών εις τους πόδας ημών, απομασώμεθα ημίν, και τη σκόνη που παίρνουμε στα πόδια μας από τους δρόμους που πατήσαμε στην πόλη σας, την αφήνουμε πίσω, την τεινάζουμε, γιατί δεν θέλουμε τίποτε από σας. Λέγω δε ημίν ότι Σοδόμης εν τη ημέρα εκείνη ανεκτότερον έστε ή τη πόλη εκείνη». Λέει, είναι τόσο μεγάλο κακό να σας διώξουν εσάς που σας έστειλε ο Θεός, που σας έστειλα εγώ, ώστε οι Σοδομίτες εν ώρα κρίσεως θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτούς που σας κυνήγησαν. Βλέπετε με πόσο ωραίο τρόπο μιλάει, αλλά και φοβερά λόγια χρησιμοποιεί ο Χριστός για εκείνους που δεν δέχονται των λόγων του Θεού. Και συνεχίζει, «ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί». Αυτός που ακούει εμένα, που ακούει εσάς, εμένα ακούει. Και αυτός που δεν σας θέλει και σας αθετεί, εμένα αθετεί. «Ο αθετών ημάς αθετεί τον αποστήλαντά με», συνεχίζει. Κοιτάξτε, ό,τι διδάσκουμε και εμείς και εσείς, γιατί δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι πολλοί εκ των αδελφών εδώ, και άντρες και γυναίκες και ειδικά νέοι,
έχουν αναλάβει ένα πολύ ωραίο έργο της κατηχήσεως των παιδιών μας. Είναι πολύ ωραίο αυτό το έργο. Δεν είναι δικά μας τα λόγια. Κανείς αρχιερεύς, κανείς ιερεύς, κανείς ιεροκήρυξ, κανείς κατηχητής δεν λέει δικά του πράγματα. Και αν λέγει αντίθετα από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο ή αυτοδημιουργεί, γιατί έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Ο καθένας λέγει τις εξυπνάδες του εντός εισαγωγικών πολλές φορές, που δεν έχουν καμία σχέση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και αποκτούν και οπαδούς. Και όταν λέει κάποιος που μεταφέρει το μήνυμα της αληθείας, «Βρε, αυτό που λέτε δεν είναι σωστό». «Όχι», λέει, «είναι σωστό». «Μα πού το διάβασες?» «Α, μου το είπε ο γεροντάς μου». «Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα». Μία γραμμή υπάρχει. Η γραμμή του Ευαγγελίου, το πιδάλιον της Εκκλησίας είναι αυτό, είναι το Ιερόν Ευαγγέλιον. Όποιος αυτοδημιουργεί και όποιος χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιον κατά το δοκούν, προτεσταντίζει, το λιγότερον δυνατόν. Η Εκκλησία είναι μία, το Ευαγγέλιον είναι ένα, η διδασκαλία είναι μία, εις Κύριος μία πίστης, εν βάπτισμα και ούτω καθεξής. Το λέγω αυτό διότι πολλοί ψευδόχριστοι και πολλοί ψευδοπροφήτες εισελεύσονται, ο ίδιος ο Κύριος τα λέγει, και θα πλανήσουν λέει μας, και όταν εις άλλο σημείο λέγει ο Κύριος καταφέρουν να πάρουν με το μέρος τους οι ψευδοπροφήτες κάποιους, αυτόν που παίρνουν ο διδάσκαλος της πλάνης κοντά του τον κάνει ιών γέννης διπλότερον αυτού. Να λοιπόν πως πρέπει να προφυλάσσουμε τους ανθρώπους μας. Και εγώ σας ερωτώ τώρα. Ο λαός μας που δεν γνωρίζει, τα παιδιά μας που δεν ξέρουν, δεν έμαθαν, δεν πάνε στην εκκλησία. Ποιος εκκλησιάζεται σήμερα οικογενειακός? Παλιά παίρνανε η οικογένεια, ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά πάνε στην εκκλησία. Τώρα δεν πάει κανείς στην εκκλησία. Πού θα μάθει το παιδί λοιπόν τις αλήθειες του Ευαγγελίου? Στο σχολείο? Γι' αυτό παλεύουν να βγάλουν τα θρησκευτικά ή να τα κάνουν θρησκειολογικό μάθημα. Για να μαθαίνουν τα παιδιά ότι όλοι είναι ίδιοι. Και ο Χριστός και ο Βούδας και ο Μωάμεθ, όλοι είναι ίδιοι. Μύστες μιας θρησκείας. Μα ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μύστης μιας θρησκείας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά όμως, ξέχωρα από τις δυσκολίες, από όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο εργάτης του Ευαγγελίου, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Περιγράφει δηλαδή τα βιώματά του. «Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα, με τα χαράς μεγάλης λέγοντες, Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου». Κύριε, μας είπες για τις δυσκολίες, μας είπες για όλα αυτά που θα αντιμετωπίσουμε, όμως έχουμε μεγάλη χαρά, γιατί και τα δαιμόνια όταν έλεγαμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εφυγαδεύοντο. Και τότε είπεν αυτοίς, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάς ου μη αδικήσει. Σας δίνω μεγάλη δύναμη να νικήσετε το κακό στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μην αποκάμετε. Είναι ο αγώνας δύσκολος, ο δρόμος μακρύς, αλλά αγωνιστείτε. Στο σπίτι σου να αγωνιστείς για την αλήθεια, στην οικογένειά σου, στην εργασία σου, στο σχολείο, στις συναναστροφές σου, να αγωνιστείς την προσωπική σου ζωή, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Να αγωνιστείς με δύναμη για να μεταφέρεις το θέλημα του Θεού και εις τους άλλους για τη σωτηρία τους. Αλλά τους λέγει κάτι άλλο όμως που είναι πολύ πιο σημαντικό και με αυτό θα κλείσω. Μη χαίρετε λέει τόσο πολύ γιατί φεύγουν τα δαιμόνια,
για άλλο πρέπει να χαίρεστε περισσότερο. Μα γιατί, Κύριε, εμείς διώχνουμε δαιμόνια? Όχι, λέει, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας εγγράφησαν εις τον ουρανό. Πολλοί, ξέρετε, είναι θαυματοποιοί και φαίνεται και πλανούν πολλούς ότι βγάζομαι δαιμόνια ή κάνουμε άλλες καταστάσεις και οφθαλμαπάτες ποιούν, αλλά τα ονόματά τους δεν είναι γεγραμμένα εις τον ουρανό. Βλέπετε με πόση σοφία μας προφυλάσσει ο Κύριος. Μη χαίρεστε γιατί βγάζετε δαιμόνια, αλλά να χαίρεστε αν τα ονόματά σας είναι γραμμένα εις τας δέλτους του Κυρίου. Τι τους λέγει? Τα δαιμόνια βγαίνουν μόνο στο όνομα του Κυρίου. Οποια άλλη κατάσταση η οποία υπηρετείται μέσα από άλλες διεργασίες είναι πλάνα και ψεύτικη, αδελφοί μου. Ανέφερα όλα αυτά επειδή σήμερα είναι η εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Η Εκκλησία σοφά τοποθέτησε να διαβάζετε αυτό το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σήμερα για όλα αυτά που σας είπα, για να μας δώσει το μήνυμα ότι οι εργάτες του Ευαγγελίου είναι οι απεσταλμένοι του Θεού. Δεύτερον, ότι Εκείνος μίλησε πρώτος για τις δυσκολίες αυτού του αγώνος. Οι εργάτες του Ευαγγελίου γνωρίζουν τις δυσκολίες και τις αντιμετωπίζουν με τη χάρη του Θεού. Και στο τέλος, τα αποτελέσματα είναι χαρά και ευφροσύνη, ότι τα ονόματα ημών γράφονται εν της ουρανής. Εύχομαι καλή πνευματική καρποφορία και κατά το τρέχον έτος καλή δύναμη εις τους αδελφούς της εστίας, εις όλες τις ομάδες, καλή δύναμη στα παιδιά των κατηχητικών ομάδων, αγόρια και κορίτσα, των φοιτητικών, των νεανικών συντροφιών. Να σας ευχαριστήσω για την ωραία εργασία εις τον αμπελώνα του Κυρίου, δια την ωραία συνεργασία και δια την προκοπήν βίου και πίστεως που πρώτα από σας ξεκινάει μέσα από την καρδιά σας και προσφέρεται και εις τους άλλους. Καλή δύναμη λοιπόν σε αυτόν τον πνευματικόν αγώνα, υγεία, ευλογία στον καθένα προσωπικά, στις οικογένειές σας, στον τόπο μας, στην Εκκλησία μας, ώστε και εμείς να εφρενόμεθα πνευματικά και να χαιρόμεθα, αλλά και να γινόμαστε είδωρ αλλόμενων η ζωήν αιώνιων, όπως λέγει πάλι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, για να δροσίζονται πνευματικά και οι άλλοι που ζουν μέσα στον καύσωνα της αμαρτίας και της αποστασίας από το Θεό. Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου, εκπροσωπώντας όχι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και όλα τα μέλη μας, δηλαδή όλους τους ανθρώπους που σε αυτό τον εκκλησιαστικό χώρο με τη δική σας σεπτή ευλογία εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε στην Αποστολική Εκκλησία των Πατρών, να σας εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη όλων και τις ευχαριστίες για την πατρική σας παρουσία ανάμεσά μας. Σεβασμιότατε, είναι γνωστό σε όλους μας ότι από την πρώτη στιγμή της εδώ παρουσίας σας μας περιβάλλατε με στοργή και αγάπη. Δράτωμαι της ευκαιρίας να αναφέρω εντελώς συνοπτικά την ευλογημένη παρουσία σας σε όλους τους τομείς του πνευματικού μας έργου και να ξεκινήσω από τα πιο πρόσφατα, τις πατρικές σας επισκέψεις στην κατασκήνωσή μας, όπου επικροτείτε, επευλογείτε και ενθουσιάζετε με τον αιωνικό σας λόγο τα νιάτα μας, τις τόσο φιλικές επισκέψεις σας στα οικοτροφεία μας, την παρουσία σας στο κατέτος παιδαγωγικό συνέδριό μας, στις εθνικές μας γιορτές και τέλος τη συμπαραστασή σας στο επιτελούμενο έργο του ευγυρίου μας της Αγίας Σκέπης. Αλλά και η χριστιανική εστία, σεβασμιότατε, γνωρίζετε ότι ανταποκρίνεται με προθυμία και υλικό σεβασμό στις προσπάθειες που κι εσείς καταβάλλετε με τους διάφορους τομείς της.
Σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, μας τιμήσατε με την παρουσία σας και θυσιάσατε από τον πολύτιμο χρόνο σας για να ευλογήσετε την εργασία της εξαγγελίας του Θείου Λόγου και να ξεκινήσετε πρώτος εσείς την έναρξη των εσπερινών ομιλιών. Ευλαβικά προσευχόμαστε στον Άγιο Θεό να σας δίνει δύναμη, υγεία και ακμαίες δυνάμεις, ώστε να συνεχίζετε το πολυσχηδές πνευματικό σας έργο στη Μητρόπολη μας και όλοι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας αναφωνούμε το «Εις πολλά έτη δέσποτα». Και τώρα, αδελφοί μου, 2-3 ανακοινώσεις. Την επόμενη Κυριακή δεν θα έχουμε ομιλία εδώ, όμως θα έχουμε άλλες ευκαιρίες. Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου στην Αγία Σκέπη θα έχουμε αρχιερατικό εσπερινό και την επομένη ανήμερα θα έχουμε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, 7 με 10. Επίσης, ανήμερα της Εθνικής μας Επετείου θα έχουμε επάνω στην αίθουσα της Κανάρη σχετική εορταστική εκδήλωση. Και τώρα, σεβασμιότατε, 2 λεπτά, ακόμα 3, η χοροδία μας της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως του Β' Τμήματος θέλει να μας προσφέρει ένα αντίδωρο για την αγάπη σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
πάντοτε άδων και ψάλων του Θεού τα άσματα, αλλά και της πατρίδος, σας εθνικά σου εορτάς. Πιστεύω να μπορέσουμε να ακούσουμε και κάτι στην 28η Οκτωβρίου, να έχουμε την δυνατότητα. Χριστός το στους πατέρας σε όλους, αλλά και σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Την Παρασκευή το πρωί θα κάνουμε τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στο Μητροπολιτικό Ναό. Αν έχετε την δυνατότητα και τον χρόνο και την διάθεση την έχετε, να έρθετε να συνεορτάσουμε για τον Άγιο. Την Παρασκευή. Ναι, για